Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είναι εδώ μαζί μας ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αντώνης Οικονομίδης. Καλώς ορίσατε και πάλι, κύριε Οικονομίδη, σε μια προσπάθεια να αντιληφθούμε μαζί οι τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, για αυτή τη μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης, τι καινούργιο φέρνει, καταρχάς, τι νέα σώματα έχουμε, επαρχιακά συμβούλια, δήμοι, συμπλέγματα, να κατανοήσουμε λίγο ποιους θα ψηφίσουμε και τι θα κάνει έκαστος από αυτούς. Κάνουμε αρχή από τα επαρχιακά συμβούλια. Θα είναι 5, έτσι, ένα σε κάθε επαρχία. Πολύ σωστά. Εξηγήστε μας λίγο, έτσι θα εκλέγετε. Είπαμε το πρόβλημα, η Στεύρος, αν θέλετε, η διαφορά στη φιλοσοφία αυτής της μεταρρύθμισης ήταν ότι ο πρόεδρος του επαρχιακού συμβουλίου θα ήταν ενδεχομένως αυτός που θα ήταν ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου κάθε επαρχίας, γιατί θα είχε γενικό διευθυντή αυτό το συμβούλιο με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Τώρα θα έχουμε 2. Ο γενικός διευθυντής, ο οποίος θα προκύψει από κάπου, θα διοριστεί. Ποιος θα διορίσει τον γενικό διευθυντή αυτού του συμβουλίου? Πολύ σωστά τα λέτε, κυρία Σάβα. Απλώς να πούμε και να θυμίσω στους τηλεθεατές ακριβώς ότι αυτοί οι 5 οργανισμοί που συστήνονται είναι για να αναλάβουν οι φυστάμενες αρμοδιότητες άλλων οργάνων. Διότι πολλοί υπάρχει αυτή η σύγχυση ότι δημιουργούμε νέους οργανισμούς κλπ. Δημιουργούμε αλλά καταργούμε πολλούς άλλους οργανισμούς. Καταργούμε τα συμβούλια είδα του προμήθειας, τα συμβούλια αποχετεύσεων και τα συμβούλια διαχειρίστηρων απορριμμάτων. Αυτά είναι 3 συμβούλια τα οποία υπάρχουν σε επαρχιακό επίπεδο, αλλού υπάρχουν πέραν του ενός και αλλού δεν υπάρχουν καθόλου. Και να θυμίσω, το είχαμε ξαναπεί, ότι στις επαρχίες Πάφου και Αμοχώστου δεν υπάρχουν συμβούλια εδώ προμήθειας και υδροδοτούσες αρχές είναι οι δήμοι και οι κοινότητες. Και αυτό, να αντιλαμβάνεστε, ότι δημιουργά πάρα πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το θέμα της απώλειας νερού, διότι τα συστήματα αυτά είναι απειρχιωμένα κλπ. Έχουν να κάνουν με θέματα τιμολόγησης αλλά και με ασφάλειας του νερού. Όσο δεν την ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου, να πούμε ότι υπάρχουν 3 συμβούλια αποχέτευσης. Άρα έρχονται όλοι αυτοί οι οργανισμοί κάτω από μία ομπρέλα, να την ονομάσουμε, που είναι αυτός ο επαρχιακός οργανισμός. Όσον αφορά το θέμα του συμβουλίου, να πω ότι με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, πολύ σωστά αναφέρεται ότι ο πρόεδρος θα εκλέγεται από τον λαό, από τους εκλογείς της Υγείας Επαρχίας. Ενώ πάμε οι άλλοι... στο επόμενο που είναι τα επαρχιακοί οργανισμοί, για να ξέρουμε και να δούμε και να. Ναι, ενώ οι άλλοι 16, τα άλλα 16 μέλη, θυμίζω ότι οι 10 θα υποδεικνύονται και θα εκλέγονται σε επαρχιακών επίπεδων από δημάρχους ή δημοτικούς συμβούλους και οι 6 από κοινοτάρχες ή κοινοτικούς συμβούλους. Άρα θα είναι 17 μελές αυτά τα σώματα. Πολύ σωστά επίσης επισημάνατε ότι τόσο ο πρόεδρος του οργανισμού όσο και ο γενικός διευθυντής έχουν εκτελεστικές εξουσίες. Το συμβούλιο. Άρα η πρόθεση είναι ακριβώς μέσα από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο να αναθέσουμε εξουσίες και καθήκοντα σε έναν εκ των υφισταμένων να ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες από 1η 1724, αλλά σίγουρα το Συμβούλιο όταν εκλεγεί ως σώμα, που ξαναλέω θα είναι μετά την 1η 1724, ίσως και ένα μήνα μετά, θα αποφασίσει να προκηρύξει τη θέση και την πληρώσει εκ νέου για το γενικό διευθυντή. Εντάξει, τώρα έχουμε διευθυντές, ΣΥΛ, ΣΑΛΑ κλπ. Σε κάθε επαρχία. Αυτή τι θα απογίνει? Να θυμίσω επίσης ότι με βάση μια υφιστάμενη νομοθεσία του περιορισμού γενικού διευθυντών των νομικών προσωπών δημοσίου δικαίου, όλοι οι γενικοί διευθυντές, με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι 5 ετούς σύμβασης. Άρα οι συμβάσεις τους αυτούς τελειώνουν. Υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις, άρα δεν είναι κατηλημμένες. Και όσοι απομείνουν, να το πω έτσι απλά, θα καταλάβουν την αμέσως επόμενη θέση του Γενικού Διευθυντή, που είναι οι διευθυντές των διευθύνσεων που θα έχουμε για την ίδρυυση, την αποχέτευση ή για τις οικονομικές υπηρεσίες κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε καταλήξει πόσα θα αμείβονται οι πρόεδροι των επαρχιακών. Αυτή τη στιγμή τώρα θα είναι νέες θέσεις. Δεν έχουμε καταλήξει, αν και έχω αναφέρει αρκετές φορές ότι με βάση τις υφιστάμενες κλίμακες των διευθυντών που υπηρετούν, που είναι στην κλίμακα 15-16, με βάση τα δημοσιοϋπαλληλικά πλαίσια, αυτή ενδεχομένως να είναι και ο γενικός και ο πρόεδρος των πρώτων πάγιων μισών, όπου είναι γύρω στις 7.500 ακάθαρτα τον μήνα. Ναι, που είναι περισσότερα από αυτό που θα λαμβάνει ο δήμαρχος από τους μεγάλους δήμους. Ναι. Με βάση τις αντιμεσίες των βουλευτών, όντως είναι περισσότερο. Ναι. Άρα εδώ έχουμε για τους μεγάλους δήμους, το σύνολο απολαμβάνει 83.808, ανά μήνα 6.500 περίπου. Άρα θα είναι περισσότερο. Λοιπόν, τώρα, επειδή θα πάμε και στους δήμους τώρα, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτική σύμβουλη, η θέση του δημάρχου, αντιλαμβάνομαι, και του πρόεδρου επαρχιακού συμβουλίου,
Έχουν ασυμβίβαστο, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει άλλη δουλειά. Σωστά. Πολύ σωστό, διότι είναι και οι δύο εκτελεστικές αρμοδιότητες που έχουν. Όπως επίσης και θέμα είναι τρόπης που πήραμε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, για να μην δύναται κάποιος να υποβάλει υποψηφιότητα και για το ένα και για το άλλο αξίωμα. Άρα, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να επιλέξει εκείνος που θα βάλει υποψηφιότητα, αν θα πάει για δήμαρχος ή για πρόεδρος του επαρχιακού οργανισμού. Γιατί είχατε τέτοια πρόθεση να πάνε. Επειδή το είχα ρωτήσει και υπήρχε ένα κενό στον νόμο. Πήρατε χθες τροποποίηση με αυτές που πέρασαν στο Υπουργικό και πάνε Βουλή. Το ένα από αυτό είναι και για συμβίβαστη θέση. Πολύ σωστά. Για τις εκλογές τώρα. Ναι. Ισχύει το ίδιο και για ευρωεκλογές. Δηλαδή, μπορώ να βάλω και υποψήφια δήμαρχος Στροβόλου και Ευρωβουλευτή. Ούτε και αυτό. Διότι υπάρχει πιθανότητα να εκλεγεί οποιοδήποτε, αντιλαμβάνεστε, και δεν θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο διαφορετικών αξιωμάτων. Ναι, ναι. Μην έχουμε τα ίδια τότε όπως στην έδρα τη Οχάρου. Ωραία. Μάλιστα. Άρα αυτό δια νόμου πλέον ρυθμίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχουν και σκιές ή γκρίζα σημεία. Δεν θα μπορεί κάποιος να βάζει για δύο θέσεις και όπου εκλεγεί. Λοιπόν, του αντιδήμαρχου δεν έχω αντιληφθεί, διότι βλέπω τώρα, κύριε Οικονομίδη, το σύνολο απολαβών των αντιδημάρχων που πάνε όλα αναλογικά στη βάση του αριθμού εκλογών κάθε Δήμου και κοινοτήτων που θα έχουν αντιδήμαρχους. Είναι λεφτά τα οποία. Είναι αρκετά υψηλές απολαβές για να κάνουν και άλλη δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Όπως νομίζω έχει λεχθεί επανειλημμένα στις τελευταίες μέρες, κυρία Σάβα, υπάρχει μια στρέβλωση όσον αφορά το θέμα των αντιδημάρχων. Ναι. Όχι μόνο όσον αφορά τον μεγάλο αριθμό που έχουν Πανκύπρια στους 93 που υπάρχουν με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αλλά και με βάση την αντιμισία την οποία λαμβάνουν. Τέθηκε αυτό το θέμα των αρμοδιοτήτων επανειλημμένα. Και επειδή κατά τις συζητήσεις τότε ακριβώς υπήρχε. Το κατά πόσον θα υπάρχει σύγκρουση, αν θέλετε, αρμοδιοτήτων με τον Δήμαρχο, ο οποίος Δήμαρχος είναι εκείνος που έχετε σε εκτελεστικές εξουσίες, είχε να αποφασιστεί αυτόν το δυνητικό, δύναται να μεταφέρει αρμοδιότητες στον αντιδήμαρχο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως να μην είναι πλήρης η απασχόληση του αντιδήμαρχου, όπως βεβαίως αντιλαμβάνεστε και των συμβούλων. Οι σύμβουλοι συνεδριάζουν μία φορά τον μήνα. Απλά η διαφοροποίηση, διακόπτω κύριε Οικονομίδη. Τώρα, ο τρόπος η καταβολή αντιμισθία δημάρχου δεν υπάρχει για αντιδήμαρχο. Είναι ως δημοτικό σύμβουλο, σωστά. Πολύ σωστά. Ο αντιδήμαρχος σήμερα παίρνει τα 70 ευρώ ανά συνεδρία ή τα 800 ευρώ το μήνα, όπως παίρνουν οι σύμβουλοι, ανάλογα με τις συνεδρίες που συνεδριάζουν, είναι συνήθως μία φορά το μήνα, ναι. Γιατί δεν έχει άλλες αρμοδιότητες. Ναι. Τώρα, αντιλαμβάνεστε, αν και εφόσον ο δήμαρχος του εκχωρήσει αυτές τις αρμοδιότητες, ενδεχομένως να πρέπει να εργάζεται, θα έλεγα, περισσότερες ώρες. Άρα, είναι αυτή η λογική που αυξάνουμε τον προϋπολογισμό για να πληρώνουμε τους αντιδημάρχους. Μάλιστα. Που έτσι και αλλιώς οι πλήστοι από αυτούς προηγουμένως ήταν είτε κοινοτάρχες είτε δημάρχοι στους δήμους οι οποίοι καθίστανται σήμερα δημοτικά συμβούλια. Ναι. Αλλά επειδή δεν υπάρχει μια ομοιομορφία σε αυτά, διότι αντιδήμαρχος είναι και αγλαντζάς, ας πούμε, είναι και της δρούσας, ξέρω εγώ. Άρα αντιλαμβάνεστε και αναλογικά πάει αυτό, είναι το θέμα που ανέδειξα στη Λεμεσό, αν θέλετε, η κοινότητα Τσερκέζ. Έτσι, εκλογής 32, ανήκει στο Δήμο Λεμεσού, όπου ο αντιδήμαρχος παίρνει το 50% της αντιμισθίας. Που τέλος πάντων θα παίρνει αυτός 1.289 ευρώ, ενώ ένας άλλος αντιδήμαρχος, ξέρω εγώ, των 300-400, αν θέλετε, κοινότητας, μπορεί να παίρνει και λιγότερα. Επειδή είναι σε μεγαλύτερο πληθυσμό Δήμο. Είναι η διαφορά μεταξύ των 63 κοινοτήτων που εντάσσονται πλέον στους Δήμους και καθίστανται δημοτικά διαμερίσματα, σε αντίθεση με τις αντιμισθίες των κοινοταρχών, οι οποίες παραμένουν κοινότητες και ενδεχομένως να έχουν περισσότερο πληθυσμό και να παίρνουν λιγότερα χρήματα το μήνα. Οι κοινότητες που γίνονται τώρα συμπλέγματα, αντιλαμβάνομαι ότι παραμένει ίδια η αντιμισθία τους. Σωστά. Παραμένει ίδια παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια διαβούλευση με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, η οποία έθεσε θέμα, αντιλαμβάνεστε, και για μια μικρή αύξηση, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει διαφοροποιηθεί. Δηλαδή, μέχρι 300 εκλογής είναι 571 ευρώ, 301 με 600, 761 ευρώ, 601 με 1000 εκλογής, 951 ευρώ και 1101 και άνω, 1142. Να πούμε ότι έχουμε σύνολο 30 συμπλέγματα, έτσι στη Λευκοσία 9, Λεμεσό 8, Λάρνακα 5, Πάφος 8, και αμόχως τον κανένα. Και αμόχως το κανένα. Που πάει να πει ότι εδώ μπορεί να έχουμε και κοινότητες που ανήκουν σε ένα σύμπλεγμα, έτσι, με αρκετούς εκλογείς και θα αμείβονται πολύ λιγότερο σε σχέση και με τη δουλειά που έχουν να κάνουν, με αντιδημάρχους
περιοχών τέτοιων που απλά ενώθηκαν με μεγάλους δήμους. Πολύ σωστά. Βλέπω στο τέλος της ημέρας, κύριε Οικονομίδη, ότι μόνο για δήμαρχους, αντιδήμαρχους και σύμβουλους αυξάνεται κατά μισό εκατομμύριο ο προϋπολογισμός. Δυστυχώς, κυρία Σάβα. Και εδώ δεν βάζουμε μισθούς Γενικού Διευθυντή, Προέδρων Επαρχιακών Συμβουλίων σε όλο αυτό που συζητάμε. Ναι, αυτό αφορά μόνο τους Δήμους, τους 20 νεοσύστατους Δήμους. Απλώς να πω ότι ναι, αυξάνεται κατά μισό εκατομμύριο η αντιμισθία για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, θυμίζω ότι μέσα στους 20 μπαίνουν και 63 κοινότητες που αντιλαμβάνεστε υπήρχε κάποιο μικρό κόστος όσον αφορά τους κοινοτάρχες. Το δεύτερο έχει κάνει. Όσοι θα αμείβονταν ως κοινοτάρχες, τώρα αυξάνει αυτό το ποσό ως αντιδήμαρχοι. Πολύ αυτό είναι το θέμα. Ναι. Το δεύτερο που ήταν να πω είναι ακριβώς αυτό, ότι εκτόξευσε, να θέλετε, το κόστος, η έννοια του αντιδημάρχου και η αντιμισθία του αντιδημάρχου, για την οποία, να θυμίσω, τον περασμένο Ιούλιο είχαμε πάρει και τροπεδικό νομοσχέδιο στη Βουλή και ευτυχώς εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, το οποίο κατηγοριοποίησε στο 20, 30, 40 και 50% της αντιμισθίας του δημάρχου, ακριβώς με βάση τους εκλογείς. Το τρίτο και τελευταίο είναι ότι και όταν συζητήθηκε το θέμα στη Βουλή για τον συνολικό αριθμό των συμβούλων των νεοδήμων, είχε αυξηθεί, ενώ σήμερα ο αριθμός των συμβούλων των Δήμων κυμαίνεται από 8 μέχρι και 26, έχει αυξηθεί τώρα στους 16 μέχρι και 30. Άρα αντιλαμβάνεστε, οι σύμβουλοι των Δήμων, ακριβώς διότι μεγαλώνουν σε μέγεθος, αυξήθηκε και ο αριθμός. Τότε στην πόλη Χρυσοχούς που έχει 14 αντιδημάρχους και μόλις 2 συμβούλους, αυτό πώς προκύπτει? Προκύπτει, όπως είπα, κυρία Σάβα, από την διαφοροποίηση της έννοιας του Συμβούλου. Υπήρχε τότε η πρόθεση και η πολιτική και του μελετητή ότι έπρεπε η κάθε οντότητα να εκπροσωπείται τουλάχιστον με ένα. Ναι. Και αυτό δεν είναι κακό, διότι αντιλαμβάνεστε. Όχι, αλλά ως σύμβουλος, όχι ως αντιδήμαρχος, όπως προκύπτει. Συμφωνούμε απόλυτα. Άρα το θέμα της εκπροσώπησης έμπηκε σαν βάση ότι πρέπει τουλάχιστον να έχει έναν εκπρόσωπο. Στην πορεία, ο ένας εκπρόσωπος, να το ονομάσω, βαφτίστηκε έναν αντιδήμαρχο για να του δοθούν και κάποιες αρμοδιότητες. Το αποτέλεσμα ακριβώς ήταν να έχουμε έναν δήμαρχο, 14 αντιδημάρχους και 2 δημοτικούς συμβούλους. Ναι. Τώρα, στο Στρόβολο, για παράδειγμα, γιατί πρέπει να υπάρχουν 29 δημοτικοί σύμβουλοι? Κατά κρύβεια είναι 30, εκ των οποίων ο ένας αντιδήμαρχος. Και είναι αυτό που έχω προαναφέρει, ότι η Βουλή, με τροπολογία την οποία έθεσε τότε στην Ολομέλεια της Βουλής, αύξησε το συνολικό αριθμό των δημοτικών συμβούλων στους 30 για τους μεγάλους Δήμους. Ναι, αλλά έτσι όπως τα βλέπω εδώ, φαντάζομαι ότι δεν είναι όλοι 30 στους μεγάλους Δήμους. Και Λευκοσία έχει 30 και όσοι έχουν πάνω από έναν πληθυσμό με βάση το νέο νομικό πλαίσιο. Ναι, επειδή βασικά πάνω από 30.000 εκλογή. Ναι, είναι αναλόγως και πόσοι αντιδήμαρχοι είναι, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται. Ναι, την λογική του νέου ρόλου του αντιδημάρχου ήταν στην αρχική φιλοσοφία, ήταν τροποποίηση της Βουλής? Θα έλεγα ήταν σε συζητήσεις με την Ένωση Δήμων Κύπρου. Ο αντιδήμαρχος πρέπει να υπάρχει ένας ρόλος. Απλώς ο ρόλος αυτός έπρεπε να συμβατώσει με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και ξαναλέω, ο δήμαρχος σήμερα έχει όλη την εξουσία, να θέλετε, εκτελεστική του Δήμου. Ευελπιστούμε ακριβώς και μέσα από την πρόσφατη συνάντηση που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την Προεδρία του Προέδρου και των Αρχηγών των Κομμάτων, ότι στην πορεία και αμέσως μετά την 1η Εβδόμου κάποια πράγματα θα αλλάξουν και ευελπιστούμε ότι κάποια πράγματα θα διορθωθούν. Ναι, απλά είναι αυτό που λέει ο κύριε Οικονομίδη, ότι όταν άπαξ σχεδώσει μια καρέκλα, δύσκολα την παίρνεις από κάποιον. Δημιουργείται ένα κακό προηγούμενο, διότι βλέπω ότι θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με ποιος είναι ο ρολός. Υπάρχει δήμαρχο. Θα έχουμε σε σχέση με τις αρμοδιότητες των οργανισμών αυτοδιοίκησης τη δική τους δομή. Έτσι, θα πληρώνονται και οι πρόεδροι και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές των τμήματων. Πάει αυτό με τα σημαντικά που έχουν να κάνουν. Έστε. Έχουμε τους δήμαρχους, έτσι. Έχουμε τους δημοτικούς συμβούλους που αυξάνουν, μπαίνουν και κοινότητες κλπ. Και δίνουμε και πρόσθετους ρόλους, αντιδήμαρχο κλπ. Δημιουργούμε ανθρώπους δηλαδή με τη δική τους μικρή εξουσία, που αναλόγως ο καθένας πώς θα υποφεληθεί. Αλλά πληρώνουμε. Σωστά. Λοιπόν, συνοψίζω, τι να πείτε κι εσείς. Αυτοί που τα άλλαξαν και τα τροποποίησαν και άλλαξαν και τα φώτα. Και κλείνουμε να καταλάβουμε λίγο και με τα συμπλέγματα. Πριν να δούμε κάτι με τους δημοτικούς συμβούλους, έχει αλλάξει, είναι και αλλού προβλήματα. Είχα ζητήσει στην Αγία Νάπα, ήθελαν περισσότερους, λιγότερους. Και αυτά τώρα αναλόγως, ο καθένας τα αιτήματά του.
Κοίταξε να δείτε, στην Αγία Νάπα και στην Πέγια είχε μπει μια πρόνοια τότε μέσα στον νόμο το 2022 που ψηφίστηκε ότι θα μπορούσαν να έχουν μια αυξημένη εκπροσώπηση εντός των δημοτικών συμβούλων που αναλογούσαν με τους εκλογείς, που για παράδειγμα στην Αγία Νάπα είναι 20 συν ένας ο Δήμαρχος 21, ακριβώς για τον λόγο ότι αυτοί είχαν γίνει δήμοι, είχαν καταστεί δήμοι παλαιότερα με βάση οικονομικά κριτήρια και όχι πληθυσμιακά. Παρά το γεγονός ότι εδώ και 1,5 χρόνο συζητούσαμε με τον Δήμο Αγίας Νάπας και τις άλλες δήμους και κοινότητες της περιοχής εκεί, είχαμε καταλήξει σε μια φόρμουλα η οποία ακριβώς έλαβαν υπόψη και τους εκλογείς και τα οικονομικά δεδομένα. Διαφαίνεται στην πορεία ότι άλλες οντότητες όπως το Γιοπέτρη, Σωτήρα, η Άχνα κλπ. Είχαν αποσύρει αυτή τη συμφωνία κυρίως, θα έλεγα, με αποτέλεσμα χθες το νομοσχέδιο που πήραμε ως εκτελεστική εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο, ακριβώς έρεται αυτή η διάταξη για τον λόγο ότι, θα έλεγα πολύ απλά, δεν μπορούσαν να τα βρουν μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα, όπως και σε άλλα ζητήματα που είχαμε και με τους οργανισμούς. Και επειδή τώρα επανέρχομαι σε αυτές τις αδικίες, τις στρεβλώσεις που θα τα βρουν όλοι μπροστά τους, σε σχέση με τις... επειδή θα πάμε τώρα στα συμπλέγματα που θα είναι οι κοινοτάρχες. Θα είναι και εκεί κοινοτικά συμβούλια. Να πούμε ότι αυτή η έννοια του συμπλέγματος παροχής υπηρεσιών πρώτη φορά δημιουργείται. Ναι. Αυτή τη στιγμή, κυρία Σάβα, έχουμε 350 κοινότητες πανκύπρια, εκ των οποίων 63, όπως σας είπαμε, φεύγουν πάνω στους Δήμους, οι οποίες όμως οι πλήστες από αυτές δεν έχουν ούτε έναν υπάλληλο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν υπάρχει προσωπικό, δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες. Για όλα τρέχει ο κοινοτάρχης. Είτε αυτό αφορά την καταγραφή του νερού, την σωλήνα που έχει διαρροή, τα πρακτικά για τα οποία πολλές φορές πήγαμε και στη Βουλή. Θυμάστε και ο Γενικός Ελεκτής πολύ σωστά καταγγέλει ότι δεν τηρούνται πρακτικά, δεν είναι νόμιμες αποφάσεις. Άρα, η συναντήληψη με ακριβώς την νέων συγκοινοτήτων ήταν να δημιουργηθούν αυτά τα συμπλέγματα ως ομπρέλες, θα έλεγα, άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία θα απασχολούν κεντρικά το προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες στις κοινότητες. Αυτές, αν το πάρετε αναλογικά, είναι περίπου ένα σύμπλεγμα ανά 10 κοινότητες, αν και μπορεί να είναι λιγότερες ή περισσότερες, ανάλογα με τα μεγέθη. Να πω ότι για πρώτη φορά έχουμε δημιουργήσει δομές επιστημονικού προσωπικού, ακριβώς για να στελεχώσουμε αυτές τις τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμπλεγμάτων, με επιστημονικό προσωπικό. Δηλαδή θα έχουν και τον τεχνικό τους και τον μηχανικό τους και τον λογιστή τους, να τα τηρούν όλα σύνομα και να αρχίσουν από μόνοι τους να παράγουν έργα. Αλλά στο σύμπλεγμα υπάρχει ένας ισχυρότερος των άλλων, αλλά πληθυσμιακά, ή θα είναι ίση? Όχι, είναι ίση μεταξύ τους. Ναι. Μετέχουν μόνο οι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων, οι οποίοι απαρτίζουν εκείνον το σύμπλεγμα. Ναι. Μόνο οι πρόεδροι, δεν αμείβονται περισσότερα. Απλώς μεταξύ τους θα πρέπει να εκλέξουν έναν πρόεδρο μετά την πρώτη συνεδρία και όλων των προσωπικών που υπηρετά σήμερα στις κοινότητες, το οποίο μπορεί να είναι άλλοι μερικές ώρες, άλλοι να εκτελούν καθηγόντα σε δύο-τρεις. Κάτω από αυτήν την ομπρέλα θα υπάρχουν τεράστιες οικονομικές. Απλά λέω ότι ένας τέτοιος κοινοτάρχης που έχει περίπου 200 εκλογής, το χωριό έτσι να κουμαντάρει, κάτω από αυτήν την ομπρέλα, επειδή μένει κοινοτάρχης, επειδή δεν έχει πάει με δήμος, μπορεί να παίρνει, ξέρω εγώ, και 600-700 και επιστρέφω στον άλλο που θα παίρνει 1.300 για να κουμαντάρει τους 32 εκλογείς, που γιατί χρειαζόταν κιόλας να μπει ως τέτοιος. Έχει μια λογική αυτό, αναλόγως, και να πούμε ότι κάτω από 50 δεν χρειάζεται να έχουν... Ήταν ένα θέμα που τέθηκε στη Βουλή, κυρία Σάββατο, αυτή η αναλογικότητα την οποία βάλαμε. Θυμίζω ότι με βάση την τροποποίηση που έγινε τον Ιούλιο, όπως σας ανέφερα, για τους αντιδημάρχους, έμπηκε το κατώτατο στο 20% με 300 εκλογές. Ναι, θα αλλά και ως, για παράδειγμα... ως λογική, αντιδήμαρχος 32 πλασμάτων σε ένα χωριό. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Και μία από τις προτάσεις που τέθηκαν τότε ήταν ακριβώς να μην υπάρχει αντιδήμαρχος για κάτω από έναν πληθυσμό, και αυτός ο αντιδήμαρχος, αντιδήμαρχος, να ήταν σύμβουλος. Ναι. Άρα ο σύμβουλος δεν θα έπαιρνε αυτόν το 10% της αντιμισθίας, αλλά θα εκπροσωπούσε. Ναι. Δυστυχώς αυτή η πρόταση δεν πέρασε από τη Βουλή. Άρα, ξαναλέω, τέθηκαν διάφορες προτάσεις. Δεν ήθελαν να αναιρέσουν, αν θέλετε, την δέσμευση της έννοιας. Νομίζω έχουν αντιληφθεί και οι τηλεθεατές αυτό που συζητάμε, κύριε Οικονομίδη. Κάτι τελευταίο είπαμε, το ένα που πάει είναι για να αποσαφινιστεί ότι δεν μπορείς να διεκδικήσεις ταυτοχρόνως θέσεις. Τι άλλο εγκριθήκε χθες από το Υπουργικό και πάει... Ήταν τρία νομοθετήματα που αφορούσαν ακριβώς τα θέματα τα εκλογικά, όπως επίσης και έναν σύνολο του περιδήμων νόμου, ο οποίος αφορούσε κυρίως τεχνοκρατικά ζητήματα, ακριβώς για να βελτιωθεί ο τρόπος και η λειτουργία του νόμου, όπως έχει ψηφιστεί, με κυριότερο το θέμα αυτό που σας είπα της Αγίας Νάπας με το θέμα την κατανομή των εδρών. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονομίδη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.